Και ενώ η κόντρα ανάμεσα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Περιφέρεια Κρήτης όσον αφορά το πρόβλημα του δάκου καλά κρατεί, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έρχεται αύριο το απόγευμα στα Χανιά για να βάλει στο μικροσκόπιο τα δεδομένα που προκύπτουν όσον αφορά την ελαιοπαραγωγή, αλλά και τις καταστροφές που προκλήθηκαν μετά την κακοκαιρία στην Κουντούρα και σε άλλες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας των Χανίων. Ωστόσο, χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Ώρα Αιχμής» στην Κρήτη TV, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συρηγονάκης πυροδότησε νέα αντίδραση από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, παρουσιάζοντας ένα έγγραφο που αποτυπώνει το χρονικό περιθώριο που παρέλαβε τα φυτοφάρμακα για το δάκο η Περιφέρεια Κρήτης. Να δείτε αυτό το τιμολόγιο, το δελτίο αποστολής, και να διαβάσετε την ημερομηνία που παραλάβαμε φάρμακα του διαγωνισμού που έγινε το 2019. Είναι η 8/11/2019, πριν από 10 μέρες. Δηλαδή. Παραλάβαμε φυτοφάρμακα για τη δακοκτονία του διαγωνισμού του 2019. 8/11, που τα φάρμακα έπρεπε να είναι εδώ τέλη Μαΐου για να ξεκινήσει η δακοκτονία αρχές Ιουνίου. Πριν από μερικές ημέρες, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορύδης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Βασίλη Κεγκέρογλου, τόνιζε: το Υπουργείο δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σε ό,τι αφορά τις δικές του κινήσεις για την έγκαιρη παροχή του προϊόντος φυτοπροστασίας για τη δακοκτονία. Η εμπλοκή του Υπουργείου στο θέμα της δακοκτονίας αφορά την προκήρυξη του διαγωνισμού, προκειμένου να υπάρξει ο προμηθευτής του κατάλληλου προϊόντος φυτοπροστασίας. Ο σχετικός διαγωνισμός πέρυσι έγινε εγκαίρος. Το προϊόν φυτοπροστασίας είχε παρασχεθεί στις περιφέρειες των οποίων ευθύνη αποτελεί η δακοκτονία. Και είναι το μόνο εύκολο να πει κανείς, να πει η περιφέρεια αυτά ή το Υπουργείο η περιφέρεια και όλοι μαζί η παραγωγή. Κοιτάξτε, το θέμα είναι πολυπαραγωγικό. Καταρχάς, δεν έχει ένας την ευθύνη της δακοκτονίας. Το Υπουργείο έχει τις δικές του αρμοδιότητες, άρα και τις το δικό του μερίδιο ευθυνών, ας πούμε, να ξεκινήσουμε από το θέμα της χρηματοδότησης. Είναι καθαρά θέμα του κεντρικού κράτους. Εγώ νομίζω ότι από χθες έγινε ό,τι έγινε φέτος. Έχουμε αυτή την κατάληξη, την κακή κατάληξη, θα έλεγα, στον τομέα της αντιμετώπισης του δάκου. Από χθες, λοιπόν, όλοι αυτοί που είναι σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να μπουν μπροστά, να συζητήσουν, να δουν τι πήγε λάθος και να διορθώσουν το πρόβλημα, να μην είμαστε πάλι εδώ του χρόνου και να λέμε τα ίδια πράγματα. Πάντως, στην συνάντηση της Παρασκευής στην Αθήνα, οι αντιπεριφερειάρχες της Κρήτης καλούνται από τον πρωτογενή τομέα να ζητήσουν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να κηρύξει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Κρήτη, καθώς η καταστροφή, όπως τονίζουν, είναι τεράστια σε ολόκληρο το νησί. Για να γίνει σαφής, θα ακούσει ο κόσμος. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει έρευνα. Οι ερευνητές που υπήρχαν πριν 20 χρόνια συνταξιοδοτήθηκαν, δεν αναπληρώθηκαν. Και με τον πρόεδρο των ελαιουργών, τον κύριο Πορτοχεράκη, που είμαστε σε τηλεφωνική επαφή τακτικά, οι οξύτητες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δεν έχουμε μάθει να τρώμε τέτοια λάδια. Και άρα μιλάμε για ένα ελαιόλαδο άσχημης ποιότητας. Να το πούμε για να το καταλάβουμε. Υποβαθμισμένο. Ένα υποβαθμισμένο ελαιόλαδο που αυτό πάει για βιομηχανική χρήση.